Στη δικαιοσύνη ετοιμάζονται να προσφύγουν κάτοικοι του Μασαμπά προκειμένου να μπλοκάρουν ορισμένες ανέτειες, όπως υποστηρίζουν κοπές δέντρων που θα μπορούσαν να αποφευθούν μέσω λήψης άλλων μέτρων. Ήταν ένα εξαιρετικό προάστιο και τώρα δεν θέλω να χαρακτηρίσω τι θα γίνει και δεν θέλω να το φαντάζομαι. Δεν θέλω καθόλου να φανταστώ, ειλικρινά. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Με αυτά τα δέντρα γεννηθήκαμε, με αυτά μεγαλώσαμε, είναι και πολύ πριν από εμάς. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να κοπεί τόσος μεγάλος αριθμός πεύκων. Αν ας πούμε ένα είναι επικίνδυνο, καλό είναι να το ελέγξουν. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να προστατεύσουμε τα δέντρα, εννοείται χωρίς παραλογισμούς, δηλαδή αν πραγματικά αποδειχθεί ότι κάποιο θα πρέπει να απομακρυνθεί, να απομακρυνθεί. Βρίσκονται πάνω από 100 χρόνια στην περιοχή. Οι πρόσφυγες που ήρθαν το 22 στο Μασταμπά μιλάνε με τα ποίηματά τους γι' αυτά. Λέει ένας πρόσφυγας ποιητής, στο Μασταμπά δεν βρίσκεται βουνό να πας να κάτσεις, μόνο στα πεύκα την αυγή μπορείς να πας να κλάψεις. Γενικότερα αγωνιζόμαστε για το πράσινο της πόλης μας, το οποίο είναι απαραίτητο, δυσέβρετο. Η Ειδική Διεπιστημονική Επιτροπή έβαλε στο μικροσκόπιο μεγάλα δέντρα και πρότεινε την εκαθάριση της πόλης από 14 επικίνδυνα δέντρα, με τα περισσότερα να βρίσκονται στην οδός Μπόκου και στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι διεκδικούν τη διατήρηση του χαρακτήρα του Μασαμπά ως ενός πευκόφυτου προαστίου. Χρήζουν μιας παραπάνω προσοχής, γιατί ενέχουν μέσα τους και το συναισθηματικό παράγοντα και το μνημιακό χαρακτήρα που έχουν και πρέπει να προσεχθούν λίγο παραπάνω, να πάρθουν οι αποφάσεις όπου πρέπει, σωστά. Στενοχωρήθηκα, όπως με έχει στεναχωρήσει το γεγονός που παρατηρώ συνεχώς στους δρόμους μας να κόβονται δέντρα. Και με την αύξηση της θερμοκρασίας και το περιβάλλον έτσι όπως εξελίσσεται, δεν είναι δυνατόν να κόβουμε τέτοια δέντρα. Αυτά δεν πρόκειται να ξαναγίνουν. Και μην μας λένε, ας πούμε, ότι θα κόψουμε ένα, θα φυτέψουμε δύο. Καταρχήν, στο οδόστρωμα απαγορεύεται να φυτευτεί δέντρο. Να μην φτάσουμε σε ένα σημείο και τα ελάχιστα που κρατήσαμε από τη φύση να κοπούν. Να προσπαθήσουμε, και θεωρώ ότι είναι προϋπόθεση ανθρώπινη αυτή, όπως κάνουμε και με τους ηλικιωμένους. Έτσι, όταν φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και ξέρουμε ότι μπορεί να έχουν ακόμα 5 χρόνια διάρκεια ζωής, 10, αν είναι άρρωστοι ίσως και λιγότερο, δεν τους ξεχνάμε. Τους χαρίσουμε αυτή την ποιότητα ζωής, γιατί και εμείς χρειαζόμαστε, τους χρειαζόμαστε. Κατά τον ίδιο τρόπο αισθάνομαι και για το δέντρο. Όπως υποστηρίζουν κάτοικοι του Μασταμπά, δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την κοπή των μεγάλων δέντρων, τονίζοντας την ανάγκη συνδρομής ειδικού μηχανήματος προκειμένου να ελέγξει την εσωτερική κατάσταση των δέντρων. Έχουν γίνει κάποια κλαδέματα, δεν έχουν γίνει στηρίξεις, δεν έχει καθαριστεί η άσφαλτος γύρω από αυτά. Εμείς λέμε στο Δήμο ότι δεν πρέπει να προχωρήσει με fast track διαδικασίες, ότι πρέπει να προχωρήσει με τον πιο επιστημονικό τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αν κάτι κόβεται είναι πραγματικά για να κοπεί και όχι να παίρνει σβάρνα όλα τα δέντρα, μήπως τυχόν και είναι άρρωστα.